ξανά και μέρα τις άριξες πουλιά. Και μια μαγνή τη φωλιά μας αστήσαμε σου μαραθώνα την αγαπηλιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλή Σαρακοστή, καλή καθαρά Δευτέρα. Εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι να ρουκζουκάρουμε, έχουμε ετοιμάσει ένα εορταστικό επεισόδιο για εσάς. Είναι μια υπέροχη έκπληξη που μου έκανε η παραγωγή μου η αγαπημένη και όλοι εμείς την κάνουμε και σε εσάς. Πριν μιλήσω για τις φοβερές ομάδες που έχω σήμερα εδώ, Δευτέρα σημαίνει και καινούριος διαγωνισμός. Καλέστε μας το 14789 ή στείλτε άρρωστο 54990. Διεκδικείτε όλη αυτή την εβδομάδα μία Smart TV Samsung 43 inch 4K, ένα PlayStation 4 Pro με δύο χειριστήρια και το FIFA 18. Όσοι συμμετέχετε στο διαγωνισμό αυτό κερδίζετε και μία δωρεοπιταγή 4 ευρώ από το ηλεκτρονικό κατάστημα linguafon.gr. Να πω στο σημείο αυτό ότι η τηλεόραση αυτή έχει 4 φορές υψηλότερη ανάλυση, συνδέεται πανεύκολα με το smartphone, το PlayStation 4 Pro συνδέεται στο Wi-Fi, έχει μεγάλη χωρητικότητα και πολύ slim και delicate εμφάνιση. Αυτό λοιπόν είναι το δώρο μας που διεκδικείτε. Τηλεφωνήστε για να μπείτε στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και πάω να μιλήσω για τις φοβερές αυτές ομάδες που έχω σήμερα. Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από προσκόπους. Και θα ξεκινήσω. Η υπόκαμπη είναι εδώ. Για ελάτε. Καλώς ήρθατε. Να πούμε εδώ, αφού σας χαιρετήσω. Γεια χαρά. Γεια χαρά, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να σας πω ότι τα παιδιά ανήκουν στο πρώτο σύστημα ναυτοπροσκόπων Σαρονικού. Καλά τα λέω. Αυτό είναι το κοντάρι σας. Ναι. Για το δω λίγο το κοντάρι, δώστε μου λίγο. Α, υπόκαμπη είναι η ονοματεία σας, ε. Ναι. Θέλω να ακούσω την κραυγή σας. Για ενωθείτε. Δύο, τρία. Είμαστε υπόκαμπη, γεροί και δυνατοί. Όλους τους δικαιώσουμε την κραυγή. Σου δίνω το κοντάρι σου για να καλέσω και τα δελφίνια. Παρακαλώ. Θεέ μου, Θεέ μου. Για χαρά, παιδιά. Yes. Πόσα χρόνια με πάτε πίσω τώρα, να ξέρατε. Στολές ίδιες, δεν άλλαξαν. Βλέπω εδώ σήματα. Για να δω και το δικό σας το κοντάρι. Τη δική σας την κραυγή, δηλαδή. Δεν θα την ακούσω. Για πάμε. Δελφίνια δυνατά, δελφίνια ομαδικά, δελφίνια με συντρέλα, δελφίνια με χαρά. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Εσύ είσαι και ο αρχηγός. Ναι. Είσαι και ο αρχηγός της ενωματίας. Ναι. Υπαρχηγός. Εγώ, Μαντλή. Α, εσύ είσαι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον αρχηγό. Ναι. Γρηγόρη μου, εσύ είσαι μαθητής τρίτη γυμνασίου, πηγαίνεις. Ναι. Τι λες ρε Γρηγόρη, αλήθεια μου λες τώρα. Ναι. Πόσα χρόνια είσαι πρόσκοπος. 3. Τι σου αρέσει πιο πολύ. Στους προσκόπους. Ναι. Μ' αρέσει που είμαστε, δουλεύουμε όλοι ομαδικά και έχουμε όλοι μια παρέα, καλή παρέα. Και μαθαίνετε και πράγματα. Έχετε μάθει κόμπους. Ναι. Ένα σκηνή δεν έχουμε. Ένα σκηνή ρε παιδιά. Φέρτε μας ένα σκηνή να δούμε τι θυμόμαστε από τους κόμπους εδώ πέρα. Πες μου ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι. Ο Κρίκος, νομίζω. Ο Κρίκος. Ναι. Θύμισέ μου λίγο πως πάει ο Κρίκος. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Ούτε εγώ. Δεν τόσο πολύ. Πώς είναι το αγαπημένο σου. Είναι ένας κρίκος γερός δυνατός. Το είναι. Όπως ο κύκλος απόψε αυτός που μας ενώνει σε νέα ζωή και έχει το νόμο πνοή. Ένας νόμος φωτίζει. Όλοι μαζί. Πώς το λέτε κάθε Κυριακή. Ένας νόμος κάνει κάθε ευτυχή. Παρακαλώ. Τι γιαγιά, τι γιαγιά, τι γιαγιά, τι γιαγιά, τι γιαγιά, τι γιαγιά. Ήρθα πολύ οργανωμένη. Τι γιαγιά, τι γιαγιά. Αυτό είναι το αγαπημένο τραγούδι. Αυτό, ε.
ακούγεται, δεν το θυμάμαι αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, με την αφορμή αυτή θα σας δείξουμε κάποιους κόμπους εδώ που γίνονται πάρα πολύ εύκολα. Το μόνο που θυμάμαι είναι το σταυρόκομπο. Πάρα πολύ απλός κόμπος, τον κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα και δεν ξέρουμε ότι είναι ο σταυρόκομπος. Έχουμε τις δύο άκρες μας, κάνουμε αυτό, αυτή την κίνηση, την πολύ απλή, και μετά, ελπίζω να το πετύχω με την πρώτη. Μάλιστα! Αυτός είναι ο σταυρόκομπος, λοιπόν! Αυτός είναι! Πού τον χρησιμοποιούμε αυτόν τον κόμπο, παιδιά? Στο να ενώνουμε δύο σκοινιά μαζί. Στο να ενώνουμε δύο σκοινιά. Και πάρα πολύ εύκολα λύνεται. Θα σας δείξω αμέσως πώς λύνεται. Πιάνεις τα σκοινιά, τα κάνεις έτσι και τσακ! Τσακ! Εντάξει, κάνω μαγικά! Κάνω μαγικά, σας λέω! Τι έρχεται? Αχ, τι μου λες. Θα βάλω τα κλάματα. Σταμάτα. Με δουλεύουν, δεν τρέπεστε λίγο? Και τον Γκρίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι τιμή που μου κάνετε, ευχαριστώ. Τελείωσα. Εγώ είμαι πολύ έτοιμη αυτή τη στιγμή να παίξω. Γρηγόρη, είσαι εσύ? Φορέστε τα ακουστικά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα επιλέξεις λέξη. Ο κόμπος, λοιπόν, είναι η λέξη μας. Καλή ώρα και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ-ζουκ. Τι κάναμε πριν λίγο? Κόμπος. Ο? Κόμπος. Όταν δεν είσαι τα κορδόνια, τι κάνεις? Κόμπο. Ο? Τσιόγκος. Όχι. Η διαλέξη, ο. Αυτό που είπες πριν λίγο, απλά ονομαστική. Ναι, αυτό είναι. Ναι, ναι. Τι? Στους προσκόπους τι μαθαίνουμε? Κόμπους. Ο. Ο κόμπος. Μάλιστα, συνέχισε. Στα, όχι. Καντιλίτσα. Κατηλίτσα. Ο κόμπος ήταν η λέξη μας. Πάρα πολύ καλά τα πήγατε για αρχή. 30 πόντους. Αυτό είναι ένα δρόμο από το σύστημά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ, Μέρη μου. Έχω και την κούπα μου. Γενικά, έχω πολύ ωραία δώρα. Δεν έχω παράπονο. Μίνα, τι κάνεις? Καλά. Τι σου αρέσει εσένα πιο πολύ στους προσκόπους? Κυρίως η ομαδικότητα και ότι είμαι με τους φίλους μου. Δεν μου λες κάτι, πηγαίνετε και κατασκηνώσεις? Ναι. Εκεί δεν είναι τέλεια? Πολύ. Εσένα το αγαπημένο σου τραγούδι ποιο είναι? Το Κρίκος και εμένα. Και σένα, ναι. Πολύ πέρασε ο Κρίκος. Δεν ξέρω, εμείς τότε δεν το είχαμε πολύ hot. Αλλά να, να τα χρόνια. Λοιπόν, παιδιά, ακουστικά. Πάμε να δούμε τι λέξη μας άφησαν. Σαν χώρος. Όχι. Ωραίες λεξούλες. Ο όρκος είναι η λέξη μας. Και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ ζουκ. Δεν είναι υπόσχεση, αλλά είναι το ίδιο σημαντική. Το χρησιμοποιούμε στην εκκλησία, σε ένα γάμο. Δεν είναι υπόσχεση, αλλά είναι εξής σημαντική. Είναι και αυτό. Όρκος ήταν, δεν πειράζει. Το θυμόμαστε λίγο τον όρκο, παιδιά? Ναι. Υπόσχομαι. Υπόσχομαι στην τιμή μου να εκτελώ το καθήκον μου προς το Θεό και την πατρίδα. Να βοηθάω κάθε άνθρωπο και κάθε περίσταση. Και να τηρώ τον νόμο των προσκόπων. Μπράβο σας. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, τα παιδιά ακόμη δεν έχουν πάρει πόντους, αλλά ξέρεις, υπόκαμπτοι, θα ανακάμψουν. Γρηγόρη, πήγαινε στο τέλος, να έρθει η υπαρχηγός. Γεια σου, Μαντλέν. Γεια σας. Κάνεις? Καλά, εσείς? Είσαι καλά? Έχεις άγχος? Λίγο. Έχεις άγχος, ε? Για κάτσε να μάθω εγώ για σένα κάποια πράγματα, σου δώσω λίγο χρόνο. Λοιπόν, εσύ είσαι μαθήτρια τρίτη γυμνασίου, πηγαίνεις κι εσύ, ε? Ναι. Τι σήματα είναι αυτά? Αυτό είναι το σήμα της υπόσχεσης. Μάλιστα. Το παίρνουμε με το που γινόμαστε πρόσκοποι και υποσχόμαστε. Με το που δίνετε τον όρκο. Αυτό δεν και αυτό το είναι θυμάμαι. Το χάλκινο βέλος. Έτσι έχει γίνει το χάλκινο.
Άλλαξε το χάλκινο. Και το βάζουμε εδώ, δεν το βάζουμε εδώ. Ναι. Αυτά. Αυτό είναι ότι είμαστε ναυτοπρόσκοποι. Αυτό είναι το σύστημά σας. Και αυτό είναι της περιφέρειας. Πόσα χρόνια είσαι εσύ πρόσκοπος? 3 χρόνια. 3 χρόνια κι εσύ, ε. Και τι σου αρέσει πιο πολύ? Η παρέα. Για φορέστε τα ακουστικά σας. Ζω και το σκηνή εδώ, θα θυμηθώ κανένα κόμπο ακόμη. Εδώ. Αυτό. Ο χαρταετός είναι η λέξη μας και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ-ζουκ. Τι πετάμε την καθαρά Δευτέρα? Χαρταετό. Ο. Ο χαρταετός. Ναι. Ναι, σωστά. Ω, να πάρει. Με τι έχει σχέση? Με τον προσκοπισμό? Όχι. Πώς? Πολύ που μπορεί. Τεσσαρακοστή, πότε το κάνω? Το Πάσχα? Τι είναι τεσσαρακοστή? Αγάπη μου, αγάπη μου. Έχει και πίσω του ένα χαρταϊτό, αλλά δεν κάνει να δείξει. Και είναι σωστός παίκτης. Ο χαρταϊτός ήταν. Γιατί είχε πει η Μαντλέν την καθαρά Δευτέρα και δεν μπόρεσε να το χρησιμοποιήσει. Όχι, είπε πότε το κάνει. Δεν είπε τι κάνει. Δεν πειράζει. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό δεν με πειράζει. Δεν πειράζει, παιδιά μου, δεν πειράζει. Θα κάνουμε μία αλλαγή. Θα πας στο τέλος και θα έρθει η Μέρη. Γεια σου, Μέρη. Γεια σας. Τι κάνεις? Καλά. Καλά είσαι εσύ? Εσύ πηγαίνεις 6η δημοτικού. Είσαι η μικρή της παρέας. Μαζί με τη Σοφία. Ναι. Δεν έχεις αρχίσει ακόμη τα βάσανα του γυμνασίου? Όχι. Εσύ πόσα χρόνια είσαι πρόσκοπος? Φέτος ήρθα. Α, φέτος. Είσαι new entry. Για να δω, δεν έχεις σηματάκια εσύ ακόμη? Δεν έχεις ορκιστεί? Καν. Ξεκίνα να διαβάζεις, Μέρη. Ξεκίνα τώρα να δώσουμε την υπόσχεση, να πάρουμε το σήμα. Γιατί μετά είναι και πολλά τα σήματα σιγά σιγά που πρέπει να μαζευτούνε. Άστα! Δεν είναι μόνο το γυμνάσιο, έχουμε και εδώ δουλειές. Για φορέστε τα ακουστικά σας. Λοιπόν, η λέξη μας είναι η φάρσα. Εντάξει, και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ-ζουκ. Λοιπόν, το κάνεις τον άλλον όταν, ας πούμε, θες να τον εκδικηθείς. Πεις αντίπεινα. Όχι. Είναι σαν σκανδαλιά. Ας πούμε, ξέρω εγώ, να του βάλεις για πλάκα να του πεις μια ράχνη, ξέρω εγώ. Δίπλα. Τον πειράξεις? Όχι. Αλλιώς. Τον ενοχλήσεις? Όχι. Φάρσα. Φάρσα. Του κάνεις μια φάρσα. Η φάρσα ήταν η λέξη σας, παιδιά. Δεν τη βρήκαμε. Ακόμη δεν έχουμε μαζέψει πόντους. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα τους πάρουμε όλους μαζί σε λίγο. Μην μου ανησυχείτε. Μαντλέν, πας στο τέλος. Έρχεται ο Στράτος. Γεια σου, ρε Στράτο. Τι κάνεις, Στράτο μου? Καλά. Βάσανα. Όχι. Σε βλέπω λίγο προβληματίζεσαι. Πες μου, τι σου συμβαίνει? Τίποτα. Σου αρέσει που είσαι εδώ? Ναι. Έχεις αγχώς? Όχι. Σε τι τάξη πηγαίνεις? Έκτη. Έκτη. Α, είσαι κι εσύ μικρούλης. Εσύ είσαι παλιός πρόσκοπος? Όχι. Πότε πήγες? Πριν 1,5 χρόνο. Α, έχεις 1,5 χρόνο. Ναι. Δεν μου λες, άρα έχεις πάει και κατασκήνωση εσύ? Ναι. Δεν μου πεις ότι φύλαξες και Σκοπιά? Ναι. Αλήθεια? Τι ώρα? 4. Το πρωί? Ναι. Ναι. Με 4:30. Αυτό. 4 με 4:30. Ναι. Και ήσουν μόνος σου? Μαζί με τον Σπύρο. Λες να πάω να παίξουμε? Ναι. Είσαι έτοιμος? Ναι, ναι. Σίγουρα? Έτσι νομίζω. Για πες τα παιδιά να βάλουν ακουστικά. Ξέρετε, πάλι τα ακουστικά. Λοιπόν, τρίτο και τελευταίο σετ. Εντάξει, πάμε να επιλέξεις λέξη. Αχα. Αχα. Η κοπάνα είναι η λέξη μας και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ-ζουκ.
Όταν φεύγουμε από το σχολείο, όταν κάνουμε μάθημα, τι κάνουμε. Μαθαίνουμε. Όταν φεύγουμε από το σχολείο. Σχόλασμα. Όχι, όταν φεύγουμε την ώρα που κάνουμε μάθημα ή στο διάλειμμα από το σχολείο. Ναι. Τι εν... Από... Τι εν... Όχι, Πώς το λένε... Πώς το λένε... Απουσιάζω. Απουσιά. Όχι, όχι. Όταν εμείς το κάνουμε... Ναι, απουσιάζω. Φεύγουμε από το σχολείο την ώρα που γίνεται μάθημα. Ναι. Άρα τι κάνουμε όταν φεύγουμε. Την πρώτη ώρα λέω δεν θα πάω, θα κάνω μία... Κοπάνα. Κοπάνα. Η κοπάνα ήταν η λέξη. Από το μάθημα, άλλο δεν πάω στο μάθημα και άλλο φεύγω. Δεν πειράζει, παιδιά μου. Δεν πειράζει καθόλου. Πάμε να κλείσουμε τον πρώτο γύρο σιγά σιγά. Θα κάνουμε μία αλλαγή. Να έρθει η Σοφία. Να γνωρίσω και τη Σοφία. Γεια σου, Σοφία. Yes. Τι κάνεις. Καλά. Είσαι καλά. Εσύ τι τάξη πηγαίνεις, κάτσε να δω. Έκτη δημοτικού, ε. Τι σου αρέσει πάρα πολύ στον προσκοπισμό. Πόσα χρόνια είσαι πρόσκοπος εσύ. Είμαι από πέρσι. Ναι. Και μ' αρέσει που κάνε τα περισσότερα πράγματα ομαδικά. Τα σήματά σου θέλω να δω. Έχεις ορκιστεί εσύ. Ναι. Λοιπόν, φορήστε τα ακουστικά σας και πάμε να κλείσουμε τον πρώτο γύρο. Η φίλη. Είναι η λέξη μας στον πληθυντικό. Οι φίλοι. Και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ-ζουκ. Τους έχει... Όχι. Ο κολλητός. Φίλος. Ναι. Φίλοι. Φορά τα ακουστικά σου λίγο. Φίλοι. Άντε, συνεχίστε τώρα, έλα. Είναι στο στενό σου κύκλο. Ένας άνθρωπος που κάνεις πολύ παρέα μαζί του. Κολλητός. Συγγενής. Όχι, όχι. Φίλος. Ή. Φίλη. Αυτό. Λοιπόν, εμείς και είμαστε... Αχ, μας δεν φάγε ο χρόνος, αλλά πήραμε 20 πόντους. Μα πώς. Θα κλείσουμε τον πρώτο μας γύρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Τα Δελφίνια έχουν συγκεντρώσει 40 βαθμούς, οι υπόκαμποι 20. Εντάξει, κοντά είμαστε. Πάμε εμείς να ετοιμαστούμε σιγά σιγά για την παντομήμα. Αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Καλέστε μας το 14789 ή στείλτε R στο 54990 για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό που ξεκίνησε σήμερα. Λάβετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό αυτό για να κερδίσετε μια Smart TV Samsung 43 inch on 4K, ένα PlayStation 4 Pro με δύο χειριστήρια και το FIFA 18. Μία δώρα επιταγή 4 ευρώ επίσης από το ηλεκτρονικό κατάστημα linguafon.gr θα γίνει δική σας. Διαφημίσεις. Στις εγγρόμες παιδιά, στους στρατοπέδι γύρω-γύρω τη φωτιά. Μάτια από μόνοι και απάνω στα βουνά, τραγουδάμε με χαρά. Να η ζωή που δεν τη νιώθει, όποιος δεν έζησε μαζί μας. Όποιος δεν είδε τη ζωή μας, πάνω στα ψηλά βουνά. Ήρθαμε! Εδώ είμαστε λοιπόν με τους φίλους μου τους προσκόπους, έτοιμοι να παίξουμε παντομήμα. Και θα έρθει ο Μανώλης τώρα. Εσύ τι τάξη πας. Πρώτη γυμνασίου. Εσύ μπήκες στα βάσανα δηλαδή. Ναι. Να δω τα δικά σου τα σήματα εδώ. Δεν έχουμε πάρει πολλά. Α. Έχουμε δουλίτσα, έχουμε διάβασμα κι εσύ από ό,τι βλέπω. Ναι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε μια παντομήμα τώρα λίγο να σε χαλαρώσω. Έλα να δούμε τις κατηγορίες. MTV Awards. Δεν χρειάζεται κεραία. Πάει η πρώτη ώρα και βρεγμένος κλόουν. Το πάει η πρώτη ώρα. Αυτό θέλεις. Ναι. Το κλειδώνω. Και... Ναι.
Εντάξει. Εντάξει, το έχει πάθει ποτέ αυτό? Μία φορά νομίζω. Μία έτυχε. Να στο δημοτικό κιόλα. Τι λες, θηρίο. Λοιπόν, έχει 45 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου και ο χρόνο σου αρχίζει από τώρα. Παραμία. Ναι. Λίγο να σε βλέπουμε κι εμείς. Εδώ. Μία λέξη. Μία. Πρώτη λέξη. Ο. Ο. Το. Του. Ή. Τον. 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 Πρώτη λέξη. Παλεύω. Το μαχτί. Box. Μπουκέτο. Το δέρνω. Μουνιά. Μάχη. Πα. Το μπιγμάχο. Παλεύω. Το μαχητή. Του άλλαξα τα φώτα. Τον πλάκωσε το στρώμα. Τον πλάκωσε το πάπλωμα, ναι. Τον πλάκωσε το πάπλωμα, παιδιά. Αυτό ψάχναμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάμε να συνεχίσουμε. Έλα, μικρή μου. Έλα, Κατερίνα μου, εδώ. Κατερίνα, τι κάνεις? Καλά, εσείς? Εσένα οι κόμποι σου αρέσουν? Μερικοί. Ποιοι, ποιο είναι ο αγαπημένο σου? Ο Σταυρόκομπος. Ο Σταυρόκομπος αυτός, ο απλός, ο κόμπος. Γιατί δεν ξέρει να κάνει και πολλούς κόμπους. Θα μάθεις όμως σιγά-σιγά. Δεν θα μάθεις. Θα μάθω. Κατασκήνωση δεν έχεις προλάβει, να πας. Όχι, αλλά θα πάμε. Πότε θα πάτε? Θα πάμε στον Πανασό. Άμα έχει χιόνια, τι θα κάνουμε? Θα μείνουμε σε καταφύγιο. Αχ, τι ωραία, τι ωραία. Και δεν μου λες, εκεί που πάτε στις διήμερες, στις εκδρομές, ποιος σας μαγειρεύει? Εμείς μαγειρεύουμε. Μόνοι σας? Άμα συνήθως μόνοι μας. Άμα συνήθως μόνοι μας, κάτι μου κρύβεις. Πες μου την αλήθεια, ποιος μαγειρεύει? Εξαρτάται τι φαγητό είναι. Χέλι. Το χέλι, το ξέρετε. Το χέλι είναι η Κατερίνα μου εδώ. Λοιπόν, Κατερίνα, πάμε να δούμε λίγο τις κατηγορίες. Κάνεις και ενόργανη, εσύ? Ναι, 4 χρόνια. Και κάνω 2 χρόνια ρυθμική και 4 χρόνια ενόργανη. Έλα πιο κοντά μου. Έλα εδώ. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, τι μας έχει μείνει? MTV Awards. Δεν χρειάζεται κεραία και βρεγμένος κλόουν. Το βρεγμένο κλόουν. Αυτό θέλει. Δεν ξέρω, μου ακούγεται ωραίο. Ωραίο μου φαίνεται και εμένα. Λες να είναι τόσο ωραίο και από πίσω αυτό που κρύβεται. Για κλειδώστε το. Για να δούμε. Ωραίο. 45 δευτερόλεπτα. Φύγαμε. Ταινία. Τρεις λέξεις. Τρεις λέξεις, ναι. Φράση. Η πρώτη. Κοιτάω. Βλέπω. Παρατηρώ. Ψάχνω. Ψάχνω. Το τέλος. Μη μιλάς. Ψάχνω. 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 Μπράβο σου, αυτό είναι. Ναι. Συγχαρητήρια, παιδιά! 22 δευτερόλεπτα και 20 πόντοι, τα Δελφίνια πήγαν στους 82 πόντους. Για έλα να σου εδώ. Δευτέρα γυμνασίου. Σωστά. Πες μου αυτό τι είναι, αυτό το σήμα. Τεραστηνευτικά σχολεία. Δεν το ξέρω καθόλου αυτό το σήμα. Για να το πάρεις, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να δείξεις στην ομάδα ένα χόμπι σου, να το παρουσιάσεις. Α, και εσύ τι έδειξες? Πιάνο. Εσύ έπαιξα πιάνο? Λίγο πολύ. Εσένα τι σου αρέσει στους προσκόπους, Νάσο μου? Για να είμαι ειλικρινής, κατασκηνώσεις. Κατασκηνώσεις δεν είναι ωραίες? Ναι. Και οι εκδρομές. Γενικότερα, οτιδήποτε έχει να κάνει έξω από τη λέσχη. Έξω? Ναι. Γιατί μέσα δεν σ' αρέσει? Όχι, μ' αρέσει. Απλώς περνάμε πιο ωραία έξω. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, θα σε πάω στις κατηγορίες τώρα. Εσύ αγαπημένο τραγούδι έχεις ή όχι? Όχι. Κανένα. Δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα τα προσκοπικά τραγούδια. Τι ακούω? Τι ακούν τα αυτιά μου? Τι ακούω? Θα φέρω μετά όλους εδώ εσάς μέσα να πούμε ένα ωραίο τραγούδι, να θυμηθούμε τα παλιά, ε? Όλοι, υπόσχεση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις κατηγορίες. MTV Awards και δεν χρειάζεται κεραία. Δεν χρειάζεται κεραία. Το κλειδώνω. Και τι κρύβεται από πίσω? Ωραίο. Εντάξει. Ναι. Ωραίο δεν είναι? 45 δευτερόλεπτα. Φύγαμε. Δύο λέξεις. Η δεύτερη. Κάλτσα. Παπούτσι. Μπορείς. Μεγάλο.
βότα. Γάλλο. Γαλότσα. Βότα. Μη μιλά. Τακούνι. Βότα. Γαλότσα. Αθλητικά. Άλλο, πες άλλο. Παντόφλος, έγινε. Είναι στην πρώτη λέξη. Αστρίχτα. Ράδιο Αρβίλα. Αυτό ψάχναμε. Σας έδινε τις αρβίλες. Δεν πειράζει. Ανάσα μου, παρακαλώ. Τροχονόμους. Και, παρακαλώ. Περάστε. Έφυγε το όνομα. Φύγε το όνομα. Πώς σε λένε? Θανάση. Θανάση. Ναι. Γεια σου, Θανάση μου. Γεια σας. Τι γίνεται? Καλά. Πρώτη γυμνασίου. Ναι. Για πες μου, εσύ είσαι καιρό πρόσκοπος. Ένα χρόνο περίπου. Ένα χρόνο, ε. Ναι. Να φανταστώ ότι τα τραγούδια δεν αρέσουν ούτε σε σένα. Όχι, εντάξει, έχουν ένα ενδιαφέρον. Έχουν ένα ενδιαφέρον, ε. Δηλαδή, ποιο είναι το αγαπημένο σου? Δεν έχω συγκεκριμένο αγαπημένο, αλλά... Το φαντάστηκα. Ναι. Έχω όμως μία κατηγορία για σένα που έχει μείνει. Και αυτή θα πάρεις. Για πάμε να τη δούμε. MTV Awards. Κανείς δεν το διάλεξε αυτό. Το φοβήθηκαν. Για να δούμε τι κρύβει από πίσω. Οκ. Okay. Εντάξει. Ναι. 45 δευτερόλεπτα είναι δικά σου. Φύγαμε. Τέσσερις. Τέσσερις. Πρώτη. Τι είναι, ταινία? Ο. Ταινία είναι. Τι είναι? Πάρει μία. Ο τρόπος του λέγει. Παρεμία. Πες τη δεύτερη λέξη. Τι είναι, είναι παρεμία, είναι ταινία. Πες τη δεύτερη λέξη. Σι. Ο. Το. Ο. Ή. Του. Του. Ο εγώ. Της. Την. Ο εγώ. Όρθατε. Ο ύμνος των προσκόπων. Όμως τα αναχωριέσαι καθόλου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, η παντομήμα τελείωσε και πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Τα Δελφίνια έχουν συγκεντρώσει 82 πόντους. Οι υπόκαμποι έχουν μείνει λίγο πίσω στους 20 πόντους. Ήρθε η ώρα λοιπόν για Ρουκζουκ Classic Double. Μινώα, αυτό που θα σε ρωτήσω δεν μπορεί, θα το ξέρεις. Έσω. Έτοιμος. Ακουστικά. Πάμε τώρα λίγο να ανέβουμε. Πάμε κανένα πόντο για ναι. Έλα. Λοιπόν. Κατασκήνωση. Η κατασκήνωση λοιπόν είναι η λέξη μας και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ ζουκ. Τα καλοκαίρια με τους προσκόπους πάμε για... Κατασκήνωση. Μερικές φορές δεν πάμε με τους προσκόπους. Δεν πάμε... πάμε... Τα καλοκαίρια πάμε στην παραλία. Άλλο στη θάλασσα. Όχι. Να κολυμπήσουμε. Για να παίξουμε, ας το πούμε. Στην άμμο. Όχι. Με πολλά παιδιά μαζί. Πολλά παιδιά στη θάλασσα. Όχι. Στην πισίνα. Εκεί που μερικές πάμε, όλες οι ενωμοτείες μερικές φορές πάμε. Στο βουνό. Όχι, το καλοκαίρι, το καλοκαίρι. Κατασκήνωση. 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 Βρήκαμε ένα. Βρήκαμε ένα, Νάσο. Πήγαμε στους 40 πόντους. Ήρθα, Γρηγόρη. Τι γίνεται, εντάξει, σ' αρέσει. Τώρα δεν πήραμε λίγο αέρα. Για βάλτε τα ακουστικά σας, λοιπόν. Να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, η λέξη που μας άφησαν τα παιδιά είναι... Το γλεντάνε. Η εκδρομή. Α, ωραία. Και ο χρόνος σου αρχίζει από ρουκζου. Με το σχολείο τι πάμε? Εκδρομές. Ή... Εκδρομή. Όταν πάμε με τους προσκόπους στο βουνό πάμε... Κατασκήνωση, ρηβασία. Όχι. Και το χειμώνα. Στο βουνό. Ναι. Όχι μόνο στο βουνό. Παντού. Εκδρομή. Ναι. Α,
Ναι, αυτό. Ωραία. Έλα ρε Κατερίνα, γιατί δεν το βρήκες. Λοιπόν, η εκδρομή ήταν η λέξη μας αυτή τη φορά. Εντάξει, το βρήκαν δύο. Όλο και καλύτερα. Όλο και καλύτερα. Μινώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείς να πας στο τέλος. Για φορέστε τα ακουστικά σας. Το βουνό είναι τώρα η λέξη μας και ο χρόνος αρχίζει από ρουκζουκ. Ο Παρνάσος τι είναι? Βουνό. Θα πάμε κατασκήνωση. Με τους προσκόπους. Ναι, τι? Πού θα πάμε? Στο Παρνάσο. Τι είναι ο Παρνάσος? Βουνό. Το όρος, πώς λέγεται αλλιώς? Everest. Όχι, το βουνό. Ναι. Λοιπόν, εμείς πάμε εκδρομές στο... Βουνό. Μπράβο σας! Συγχαρητήρια! Μπράβο, βρε παιδιά! Αυτό είναι! Μπράβο, καταπληκτική! Πάμε να κάνουμε αλλαγή! Για φορέστε τα ακουστικά σας να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Η λέξη που σας άφησαν τα παιδιά είναι η θάλασσα. Και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ ζουκ. Πού πάμε το καλοκαίρι? Στην παραλία. Αλλιώς. Θάλασσα. Ναι. Πάμε για μπάνιο στη παραλία. Αλλιώς. Πού κολυμπάνε τα ψάρια? Στη θάλασσα. Σωστό. Αποτέλεται από νερό. Ποτάμι. Λίμνη. Θάλασσα. Μάλιστα. Συγχαρητήρια, παιδιά. Μπράβο σας. Πάρα πολύ καλά. Τώρα πάμε για τον τρίτο και τελευταίο μας γύρο. Μέρι, πήγαινε στο τέλος. Σοφία, είσαι έτοιμη? Ναι. Ναι, τώρα θα κρυθούν όλα. Για φορέστε ακουστικά. Λοιπόν. Η στολή είναι η λέξη μας και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ-ζουκ. Όταν πηγαίνουμε στους προσκόπους, τι πρέπει να φοράμε? Την στολή. Ναι. Αυτό που φοράμε τώρα τι είναι? Στολή. Οι στρατιώτες φοράνε... Στολή. Εμείς φοράμε... Στολή. Όχι. Λοιπόν, κάναμε αλλαγή εδώ. Στρατό, ναι. Άκουσε με. Αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι. 200 πόντους έχουν τα παιδιά και εσείς έχετε 202. Τι λέτε καλέ, πότε πήγατε 202 πόντους? Κέρδισαν τα δελφίνια δηλαδή, δεν θα το παίξουμε το γύρο αυτό. Συγχαρητήρια με παιδιά. Για 2 πόντους. Δεν πειράζει όμως, θα μας κάνετε την τιμή να μείνετε μαζί μας, να παίξουμε τη λίστα όλοι μαζί. Όλοι θα έρθουμε μέσα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις που ακολουθούν. 14-789 το τηλεφωνό μας, η άρρωστο 54-990. Αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε ένας καινούριος διαγωνισμός. Διεκδικείτε μια Smart TV Samsung 43 inch on 4K, ένα PlayStation 4 Pro και 2 χειριστήρια και το FIFA 18 και μία δώρο επιταγή 4 ευρώ από το ηλεκτρονικό κατάστημα linguafon.gr. Διαφημίσεις. Σου ποτέ δεν πρέπει να χαλάς. Θα βρεις μες στη ζωή εμπόδια πολλά. Δουλειά μα και χαρά το σύνθημα σου κάνε. Πάντα και φατός και πρώτος στη δουλειά. Μες στη ζωή παιδιά δεν πρέπει να σε τεμπέλεις. Πάντα καλή καρδιά και έτσι κάνεις ό,τι θέλεις. Μέχρι εδώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί αυτά τα τραγούδια έβγαλα και το ακουστικό. Είναι
αγνά, ωραία, με μηνύματα θεωρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που ήρθατε. Μπαίνει το ακουστικό με τίποτα. Και πάμε πίσω να παίξουμε τη λίστα γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορα. Λοιπόν, θέλω εδώ τον αρχηγό. Πού είσαι, Γρηγόρη? Από εδώ. Από εδώ είσαι. Mm. Λοιπόν, τους κανόνες τους ξέρετε? Είστε έτοιμοι? Όχι, θέλω όλοι να έχετε ακουστικά. Πολύ ωραία. Για φορέστε τα ακουστικά σας λοιπόν, να πάμε να δούμε ποιο είναι το πρώτο μας θέμα. Το διάλειμμα είναι το θέμα μας. Ναι. Τι κάνουμε στο διάλειμμα, για θυμίσέ μας. Τρώμε. Τρώμε. Παίζουμε. Παίζουμε. Μιλάμε. Μιλάμε. Ξεκουραζόμαστε. Ξεκουραζόμαστε. Μήπως κουραζόμαστε, δεν ξέρω. Στο διάλειμμα είμαστε συνέχεια, τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί. Άλλοι δεν τρέχουμε. Δεν τρέχετε εσείς, τι παίζετε, τι παιχνίδια? Δεν έχουμε πολλά να παίξουμε, τέλος πάντων. Δεν έχετε. Στη γυμναστική παίζετε. Μια μπάλα, κάτι, ένα κυνηγητό. Στο γυμνάσιο. Μια σκυταλοδρομία. Τι άλλο παίζαμε? Τα κορίτσια, το λάστιχο, τα μήλα, αμπάριζα, χιλιάδες παιχνίδια. Έχουμε τις λέξεις, κλείστε τη μουσική. Λοιπόν, παιδιά μου, το πρώτο μας θέμα για σήμερα είναι το διάλειμμα. Θα μας πείτε δηλαδή τι κάνουμε στο διάλειμμα. Εντάξει, Στράτο, έτοιμος? Και ο χρόνος σας αρχίζει από τώρα. Φαγητό, κυνηγητό, παιχνίδι, αυλή, κρυφτό, κουδούνι. Σχολείο, ξεκούραση. Χαλάρωση. Φαγητό, παιχνίδι, ξεχαλά. Τρώμε, ξεκουραζόμαστε, μιλάμε, παίζουμε. Μπράβο σου! Υπέροχα! Όλες τις λέξεις. Γιατί τι κάνουμε στο διάλειμμα? Παίζουμε, τρώμε, μιλάμε και ξεκουραζόμαστε. Άκουσες τα παιχνίδια? Πολλά τα παιχνίδια. Κρυφτό προλαβαίνουν να παίξουν, σου λέει. Κρυφτό. Στο δημοτικό. Ναι, γιατί στο γυμνάσιο τι κάνετε, ρε παιδιά, στο διάλειμμα? Διαβάζετε? Καθόμαστε. Το σημαντικό καθόμαστε. Είναι ότι κερδίσαμε 400 ευρώ. Πάρα πολύ καλά τα πήγατε, παιδιά. Να υπενθυμίσω και στους τηλεθεατές μας το διαγωνισμό που τρέχει αυτή την εβδομάδα. 14789 το τηλέφωνό μας, η Άρστο 54990. Αυτή την εβδομάδα διεκδικείται μια Smart TV Samsung 43 inch on 4K, ένα PlayStation 4 Pro με δύο χειριστήρια και το FIFA 18. Λοιπόν, ακουστικά και πάμε στο δεύτερο θέμα. Το δεύτερο μας θέμα είναι η εκδρομή. Καταφύγιο. Πώς λέτε, στο θέατρο, εκδρομή στο θέατρο. Θέατρο. Πού πάτε εκδρομή? Ναι, μουσείο. Βουνό και θάλασσα, δεν πάμε? Μουσείο, θάλασσα και πούλμα. Μουσείο, θάλασσα. Να σου πω τις λέξεις μία να μου πεις αν είσαι εντάξει. Ναι. Είπαμε, καταφύγιο, θέατρο, μουσείο και η τέταρτη ποια είναι, θάλασσα? Ποια, ναι, τι μου είπατε? Βουνό, βουνό. Βουνό, βουνό. Βουνό. Το πούλμα δεν το ήθελε, Μέρη. Τι να κάνουμε, είναι ο αρχηγός. Θα δούμε αν το πει. Είναι ο αρχηγός και ό,τι πει ο αρχηγός κάνουμε τώρα εδώ. Δεν έχουμε επιλογή. Κατάλαβε. Δεν θα γίνεις και εσύ αρχηγός μια μέρα. Μακάρι. Θέλει. Ναι. Λοιπόν, τις έχουμε τις λέξεις. Πάμε να κλείσουμε τη μουσική. Το θέμα μας τώρα είναι η εκδρομή. Και ο χρόνος σας αρχίζει από τώρα. Φωτιά, φαγητό, φίλοι. Παιδιά, πρόσκοποι, φαγητό, βουνό, Παρνασσός, χειμώνας, καλοκαίρι. Αξιοθέατα, διασκέδαση, χαλάρωση. Σκηνές, φωτιά, τραγούδια. Τα παιδιά μείναν στους προσκόπους, δεν πήγανε από το σχολείο καθόλου. Βρήκατε μία λέξη μόνο αυτή τη φορά, βρήκατε το βουνό. Δεν μας είπατε το καταφύγιο, το θέατρο και το μουσείο. Δεν πειράζει.
Κερδίσαμε 200 ευρώ σε αυτό το γύρο και 400-600. Πάμε τώρα για αρχή να τα διπλασιάσουμε. Αν βρείτε τις 4 από τις 5 λέξεις, διπλασιάζετε τα χρήματα αυτά. Άμα βρείτε και την πέμπτη, παίρνετε 5.000 ευρώ. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Ακουστικά. Ναι. Το θέμα μας τώρα είναι ο προσκοπισμός. Στολή. Κατασκήνωση, θα το πούνε σίγουρα. Στολή, κατασκήνωση. Ναι. Κόμπι. 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 Εκδρομές. Εκδρομή. Εκδρομή, ε. Ιταλικόπουλο δεν είναι στο προσκοπισμό και δεν ξέρω αν το πω. Όχι, όχι. Στην έννοια του προσκοπισμού είναι και ιταλικόπουλο. Ωραία, και λικόπουλα. Γενικότερη. Ωραία, και ποιο θα τα πει. Ποια. Ιταλικόπουλα. Σίγουρα. Νομίζω ναι. Ο αδερφός της είναι λικόπουλο. Πολύ ωραία, λοιπόν. Η εκδρομή είναι λίγο... Να αλλάξω κάτι και να βάλω μαντήλι. Ωραία, βγάζουμε την εκδρομή και βγάζουμε, παρακαλώ, την εκδρομή και βάζουμε το μαντήλι. Επαναλαμβάνω λίγο τις λέξεις εγώ μέχρι να κρύψω ο υπολογιστής. Έχουμε πει τη στολή, την κατασκήνωση, η κόμπι, το μαντήλι και τα λικόπουλα. Τα είπα σωστά? Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, περιμένουμε τον κύριο υπολογιστή. Ξεκίνησε. Εμείς δεν ξέρουμε τι είναι η λέξη. Ναι, την ξέρουμε. Κρύψαμε μία λεξούλα και είμαστε πανέτοιμοι να κλείσουμε τη μουσική. Μπορεί και κόμπι. Το θέμα μας τώρα είναι ο προσκοπισμός. Στράτο, το έχεις. Αλήθεια μου λες. Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Φωτιά, κατασκήνωση, ύμνος, εργασία. Μαντήλι, υπόσχεση, ερασιτεχνική ασχολία, σήματα. Κόμπι, κατασκευές, πρόσκοποι. Σήματα, στολή, συναντήσεις. Μπράβο σας! Εντάξει, τη στολή θέλαμε, αυτό μας έλειπε, συγχαρητήρια. Ακούστε με τώρα, βρήκαμε τις 4 λέξεις. Διπλασιάσαμε τα χρήματα που κερδίσαμε. Δηλαδή, είχαμε κερδίσει 600 ευρώ, πήγαμε στα 1.200. Τώρα, άκουσέ με, Γρηγόρη, τώρα οι δυο μας. Μείνουμε εδώ. Έχεις ένα δίλημα αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα ρισκάρεις τα 1.200 ευρώ να μου πούν τα παιδιά τη λέξη που έχουμε κρύψει, που δεν ξέρετε ούτε κι εσείς ποια λέξη έχουμε κρύψει, για να κερδίσετε 5.000 ευρώ. Αν τα παιδιά δεν βρουν την κρυμμένη λέξη, θα χάσουμε το διπλασιασμό. Θα πάρουμε δηλαδή 600 ευρώ. Όχι. Όχι. Εντάξει, δεν θέλει. Είναι πολύ γρήγορο στις αποφάσεις του. Παρόλα αυτά όμως, ξέρετε τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάμε πρώτα κάτω να χαιρετήσουμε και τον κόσμο. Θα σας πω. Βρήκατε... Βρήκατε τη στολή, την κατασκήνωση, τους κόμπους, το μαντήλι. Η κρυμμένη μας λέξη ήταν τα λικόπουλα. Στο το μαντλέν. Νομίζω τα είπαν τα λικόπουλα, όχι. Νομίζω κάποιος τα ψέλησε εκεί στην εκπνοή του χρόνου του. Ναι, ποιος να ήτανε, εσύ? Εσύ. Δεν πειράζει όμως, ελάτε εδώ κοντά μου. 1.200 ευρώ είναι πάρα πολύ καλά. Για το πρώτο σύστημα ναυτοπροσκόπων Σαρωνικού που ήταν σήμερα εδώ καθαρά Δευτέρα μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, όλοι όσοι ήρθατε σήμερα εδώ και μας γεμίσατε χαρά. Καλή Σαρακοστή να έχετε. Τι να πω, μάθετε λίγα τραγούδια. Ωραία, διασκεδαστικά. Έτσι, και κόμπους και την υπόσχεση και τον νόμο. Έχουμε πολύ διάβασμα, σας λέω. Θα σας χαιρετήσω προσκοπικά. Γεια χαρά. Της φυράς χρυσαφένιες ηλιακτίδες